Σε καλά ποσοστά, σύμφωνα με τους διοργανωτές, κινήθηκε η απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ στη Δράμα, στην οποία συμμετείχαν και 11 πρωτοβάθμια σωματεία. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας της Δράμας. Η απόφαση στο τέλος του Αυγούστου, για πρώτη φορά στα τελευταία 20 χρόνια της ΑΔΕΔΗ, ήταν ομόφωνη και ήταν για 48 ώρες απεργία. Σήμερα και αύριο. Δεν διαφοροποιηθήκαμε ουσιαστικά με τους συναδέλφους της δευτεροβάθμια, αλλά θελήσαμε να επικυρώσουμε και να δεχτούμε την απόφαση της ΑΔΕΔΗ. Εμείς σαν ΔΟΕ, σαν διδασκαλική ομοσπονδία, κάναμε ολομέλεια προέδρων και συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων αποφάσισε για τη 48 ώρα απεργία. Άλλωστε αυτή εδώ η απεργία δεν είναι το τέλος του αγώνα, αλλά είναι η αρχή. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτή η 48 ώρα απεργία που κάνουμε σήμερα και αύριο, όλοι οι εργαζόμενοι της ΑΔΕΔΗ, στον χώρο του δημοσίου, είναι η αρχή ενός αγώνα ο οποίος θα είναι διαρκής. Και δεν τελειώνει ούτε με μια συγκέντρωση, ούτε με μια πορεία, αλλά ούτε με 48 ώρα ή με μια πεθυμένη απεργία. Το πιο σημαντικό και το πιο μεγάλο μήνυμα της σημερινής απεργίας είναι ότι πλέον δεν παλεύει κανένας κλάδος για κλαδικά αιτήματα. Παλεύουμε όλοι μαζί για δημόσια, δωρεάν παιδεία, υγεία, κοινωνικό κράτος, εργασιακή ασφάλεια. Παλεύουμε δηλαδή για κοινά πλέον προβλήματα και όχι για κλαδικά. Ο εχθρός είναι κοινός, ξέρει να παίζει καλά το παιχνίδι του Διέρη και Βασίλευε. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Θα προσπαθήσουμε κάθε τρόπο για άλλη μια φορά να μας λιδιορίσουν και να μας στοχοποιήσουν. Αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, δεν μπορεί να περάσει κανένα μέτρο και δεν θα πρέπει να περάσει. Σήμερα και οποιαδήποτε άλλη δράση προκηρύξουν τα πρωτοβάθμια όργανα και σωματεία, θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να είναι εκεί για να πετύχουν αυτές οι δράσεις. Έχουμε σήμερα τη 48 ώρια απεργία της ΑΔΕΔΗ. Μαζευόμαστε εδώ στον χώρο της πλατείας για να εκφράσουμε για μία ακόμα φορά τη διαμαρτυρία μας απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που μας εξαθλιώνουν. Η απεργία των εκπαιδευτικών συνεχίζεται για τρίτη μέρα. Θεωρούμε ότι τα ποσοστά και για τρίτη μέρα είναι αρκετά καλά. Θέλω να πω ότι η λύση δεν θα δοθεί τελικά από τους συνδικαλιστές, δεν θα δοθεί από τους προέδρους, δεν θα δοθεί από τα Δέλτα Σίγμα. Θα δοθεί από τον ίδιο τον κόσμο και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ίδιος ο κόσμος και να συμμετέχει στις δράσεις που γίνονται, γιατί είναι ένα πεδίο όπου μπορούμε να συζητήσουμε ελεύθερα μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε απόψεις και είμαι 100% σίγουρος όταν εμείς οι ίδιοι γνωρίσουμε τα προβλήματα που έχουν οι άλλοι, θα δούμε ότι τελικά τα προβλήματα είναι κοινά, είναι προβλήματα όλων μας και θα συνταχτούμε χωρίς κανένας να μας αναγκάσει, χωρίς να υπάρχει κάποια ηγεσία να μας οθήσει να συνταχτούμε. Θα συνταχτούμε όλοι μαζί σε έναν αγώνα που πρέπει να τον δώσουμε σήμερα. Έπρεπε να τον είχαμε δώσει χθες, αργήσαμε, τον δίνουμε σήμερα, αύριο πιστέψτε με θα είναι πάρα πολύ αργά. Τους καλώ όλους να μετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά κυρίως να μετέχουν ενεργά, να κατεβούν στους δρόμους, να συζητήσουμε μεταξύ μας, γιατί μόνο αυτό θα είναι το στοιχείο της ενότητας που λείπει αυτή τη στιγμή από τον ελληνικό λαό για να αντιδράσει σε αυτά που του συμβαίνουν. Καλό επίσης το δραμηνό λαό το απόγευμα στις 7 η ώρα, στην εκδήλωση που κάνει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ με τους εκπαιδευτικούς στον χώρο του Δημοτικού Κήπου, μια μουσική συναυλία. Έγινε και χθες με τους καθηγητές και είχε μεγάλη επιτυχία. Την επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί με τους μαθητές, αλλά κυρίως το ξαναλέω, ελάτε να μιλήσουμε μεταξύ μας και αυτή την οργή που έχουμε μέσα μας να τη διοχετεύσουμε προς τα έξω. Ευχαριστώ. Έχουμε ποσοστά συμμετοχής στην απεργία σήμερα? Πανελλαδικά δεν έχουμε. Στη Δράμα είναι γύρω στο 42% για τους καθηγητές. Για την ΑΔΕΔΗ δεν έχουμε, θα αργήσουμε αρκετά. Είμαστε εδώ με τετράωρη στάση εργασίας όπως κήρυξε η ΓΕΣΕ, αλλά είμαστε σε κάθε κινητοποίηση σαν σωματείο στο πλευρό όλων των ομάδων που αγωνίζονται. Το σπουδαίο αυτό που έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά την πόλη μας είναι ότι για πρώτη φορά 11 πρωτοβάθμια σωματεία συντονίζουμε έναν αγώνα. Αυτό σηματοδοτεί κάτι. Σηματοδοτεί το ότι πλέον τα συντεχνιακά συμφέροντα έχουν σταματήσει. Δεν είναι κλαδικός ο αγώνας, είναι ο αγώνας ενός ολόκληρου λαού. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και συνεχείς
συναντήσεις με τους επαγγελματοβιοτέχνες, γιατί πρέπει να δείξουμε ότι σήμερα σε μια Ελλάδα που πεθαίνει, ένας λαός πρέπει να αντισταθεί για να την ξαναστήσει. Γιατί σαν εργαζόμενοι και σαν γονείς θεωρούμε ότι δεν είναι στόχος μας απλά και μόνο να δώσουμε τροφή στα παιδιά μας, αλλά να τους ανοίξουμε έναν δρόμο για να έχουν μέλλον, για να μεγαλώσουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια και όχι σαν δούλοι. Είναι γεγονός ότι οι αγώνες είναι δύσκολοι. Είναι γεγονός ότι με τον πρώτο αγώνα δεν θα νικήσεις. Αλλά σε κάθε αγώνα η επιμονή δημιουργεί νέες συμμαχίες και το κύμα αυτό αρχίζει και πλατιάζει. Δεν πρέπει να υποκύψουμε, δεν πρέπει να δεχτούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι λαοί στην ιστορία της ανθρωπότητας όταν ενώθηκαν άλλαξαν τα σχέδια όλων των μεγάλων. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε, συνεχίζουμε με δύναμη και θάρρος. Μην ακούτε ότι δεν μπορούμε, μην ακούτε ότι είμαστε κομμάτια. Είμαστε όλοι ένα στον ίδιο μήλο της κρεατομηχανής. Ευχαριστώ. Συμμετέχουμε σαν Ομοσπονδία και σαν Σωματείο 48 ώρη Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΕΔΗ. Παλεύουμε για δημόσια δωρεάν υγεία, παλεύουμε ενάντια στις διαθεσιμότητες και στις απολύσεις, παλεύουμε για να παραμείνει το νοσοκομείο της Δράμας ζωντανό με πλήρη λειτουργία και με ασφαλείς εφημερίες. Καλούμε όλους τους πολίτες να συνδράμουν τον αγώνα μας, γιατί η υγεία και η παιδεία είναι αγαθά που πρέπει να είναι δημόσια και δεν πρέπει να χάσουν ποτέ αυτόν τον χαρακτήρα τους. Σήμερα ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει με τετράωρη στάση εργασίας. Θέλω να πω, αφού διαλύσανε τον ιδιωτικό χώρο τελείως, ήρθε η σειρά του δημοσίου. Βλέπουμε ότι νοσοκομεία, παιδεία, υγεία, ΔΕΚΟ, όλα πηγαίνουν προς διάλυση. Θα πω ότι αυτά ανήκουν στο λαό και την απόφαση θα την πάρει αυτός. Δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα, ανήκουν στο λαό, είναι πληρωμένα από το λαό και ο λαός θα αποφασίσει ποια υγεία θέλει, ποια παιδεία θέλει και πώς πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα και ένα κράτος. Πραγματικά ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσύ στην ανεργία. Οι συγκεντρωμένοι στη συνέχεια έκαναν πορεία στους δρόμους της Δράμας με πρώτη στάση το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Δημαρχείο της Δράμας. Σε τώρα, αγόρι.